Τελετή αποκαλυπτηρίων μνημείου ηρωίδων Αγίων Νεομαρτύρων γυναικών της Αράπιτσας. Εθνών σε κήρυκα και φως ιερατρής μέγιστον, Μακεδόνων διδασκάλων, οικουμένης αγράισμα, εφροσύνος γερέρωμεν, τους αγώνας τιμώμεν και τας βασάνους, δια Χριστόν των σεπτών σου μαρτύριων. Άγιε Παύλε Απόστολε, πρέσβε με Χριστό τον Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Ότε κλείναντες χαράν δημείς, ουκυρνήσαστε, κλείνε καρδίαν, ο Χριστόν αύσης ένδοξη μάρτυρες, ως όμως ψύχος πληθύνε προκρίναντες, την κεφάλι υπέρ αυτού υγονήσαστε, ως περίρωες της πίστεως και ισχύνατε εχθρών και πολυκέφαλων δράκοντα. Δεύτε πάντες ναούσεις εγκομιάσομεν με ο μαρτύρων χωρίας της Αραπίτσης των Ρουν, καθαγία σας εις εμάς υποστήματα, πίστεως παντιμών πληθύνε ανίδων ευσθενών μητέρων αμά ευσθόργων, αυτών πέσι συνορβείς ως ευσεύων προύρος και φύλακας. Μαρτύρου πόλεως ναούς εις τρέματα, ους παιδο μάρτυρας Χριστού υμνήσομεν, νεο μαρτύρων γυναικών βλαστήματα τα ευώδη, και γαρος καλλινική του στεφάνου σε δέξαντο χυμαροδίδατα ορφυρώσαντες εμάσι, δύο προστάτε παιδων και πέλουσι Χριστέ πονήμων η ενδόξη. Σεβασμιότατε Άγιε Κρήτης, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος, σεβασμιότατοι εκπρόσωποι των πρεσβυγενών και νεωτέρων πατριαρχείων και αυτοκεφάλων εκκλησιών, κύριε Υπουργέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, η Νάουσα και ολόκληρη η Μαθία τιμά φέτος την επέτειο των 200 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Ναούσης. Τιμά τους ήρωές της που αγωνίστηκαν και έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Τιμά δυσχυλίους Αγίους νεομάρτυρές της που για να μην αρνηθούν την πίστη τους στον Χριστό θυσίασαν τη ζωή τους στο κιόσκι στις φυλακές της Θεσσαλονίκης και εδώ στον τόπο αυτό, όπου ήρθαμε σήμερα, η μέρα κατά την οποία η Μαθία εορτάζει τη μνήμη του Αποστόλου και διδασκάλου της, του πρωτοκορυφαίου Παύλου, εδώ όπου μερικές νέες γυναίκες με τα παιδιά τους στην αγκαλιά θυσιάστηκαν, πέφτοντας στα ορμητικά νερά της Αράπιτσας για να αποφύγουν την ατίμωσή τους
και τον βίαιο εξισλαμισμό των παιδιών τους. Η ηρωική αυτή πράξη τους για την Εκκλησία μας λογίζεται ως μαρτύριο, γεγονός που το πιστοποιεί ο Ιερός Χρυσόστομος με το εγκόμιό του στην Αγία Μάρτυρα Δομνίνα και τις θυγατέρες της, που έπεσαν στα νερά και πνίγηκαν για να μην πέσουν στα χέρια των ειδωλολατρών, αλλά και η πατριαρχική και συνοδική πράξη τόσο του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου όσο και της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία συμπεριέλαβε τις γυναίκες που έπεσαν στην Αράπιτσα μεταξύ των Αγίων Ναουσαίων Νεομαρτύρων, τους οποίους ανέγραψε στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας το έτος 2010. Η ηρωική πόλη της Ναούσης ανήγειρε προετών ως όφιλε μνημείο τιμής και της ηρωικής τους παρουσίας και πράξεως στο σημείο που ευρίσκεται ενώπιόν μας. Όμως, όφιλε να τιμήσει και το μαρτύριό τους, να τις τιμήσει μετά την αγιοκατάταξή τους και ως μάρτυρες και αγίες, όπως τις αναγνωρίζει η Οικουμενική Ορθοδοξία. Διάφορες περιστάσεις δεν επέτρεψαν να εκπληρωθεί μέχρι σήμερα αυτό το χρέος. Σήμερα όμως έχουμε τη χαρά και την τιμή να το εκπληρώνουμε, αποκαλύπτοντας το μνημείο που θα υπενθυμίζει σε κάθε επισκέπτη αυτού του ιερού χώρου, ότι δεν είναι μόνο τόπος θυσίας για την πατρίδα, αλλά είναι και τόπος μαρτυρίου για τον Χριστό. Και η χαρά μας για τα σημερινά αποκαλυπτήρια είναι μεγάλη, διότι τελούνται την ημέρα που η Μαθία εορτάζει τον Απόστολό της, τον πρωτοκορυφαίο Παύλο, η φωνή του οποίου διασχίζει τους αιώνες και ακούγεται μέχρι σήμερα. Τι σημάς χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Πέπεις με ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος δινήσετε ημάς χωρίσε από τις αγάπης του Θεού της εν Χριστώ Ιησού. Και η φωνή του επιβεβαιώνεται με το μαρτύριο των Αγίων γυναικών και των τέκνων του στην Αράπιτσα, που αποδεικνύονται με αυτό γνήσιες μαθήτριες του Μεγίστου Αποστόλου Παύλου. Η χαρά μας όμως γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, διότι τα αποκαλυπτήρια τελούνται με την παρουσία της Οικουμενικής Ορθοδοξίας των εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, που τιμούν για μία ακόμη φορά την ηρωική πόλη της Ναούσης και τους Αγίους Νεομάρτυράς της. Τους ευχαριστώ από καρδίας για την τιμητική παρουσία τους, όπως ευχαριστώ και τον Υπουργό μας και τον Δήμαρχο και το Επιτελείο του, αλλά και την αντίθετη πλευρά του Δήμου, οι οποίοι εψήφισαν ακριβώς αυτήν την πράξη να στηθεί εδώ το μνημείο αυτό. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου, τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, αλλά και τον Δήμαρχο, και εκ μέρους των γυναικών θα καλέσω την Αντιδήμαρχο, γιατί το μνημείο τιμά γυναίκες, να έρθετε να αποκαλύψετε το μνημείο. Κυρία Μπαλτατζίδου. Ενός λεπτού σιγή.
συνέχεια η μουσικός κυρία Μαρία Πέτκου θα αποδώσει την Μακρινίτσα, το τραγούδι του χορού της Θυσίας. Τρία πουλάκια μαν αμάν καθότανε στις ναούσας το καστρώμα Κρινίτσα μου καημοποχή καρδίτσα μου τον άτυραϊ κι αμάν αμάν τα βοδένα τα λό της Αλλονίκη μα ήθελα να ευχαριστήσω το μηχανικό μας, τον κύριο Στέργιο Βολιώτη, τον κατασκευαστή, τον κύριο Βλάχο και όλους όσους στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι υγεία και δύναμη και η πόλη αυτή να προστατεύεται από όλους αυτούς τους Αγίους που ήταν τέκνα δικά της.